γελούσε ξαφνικά μέσα από το κεφάλι του βγήκε η θεά Αθηνά. Ο Δίας μόλις την είδε πολύ την αγάπησε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν η μόνη κόρη που γέννησε ο Δίας. Η θεά Αθηνά είχε μαζί και το γυναικείο στοιχείο και το αντρικό. Και ήταν άριστη πολεμίστρια. Έγινε η αγαπημένη όλων των ανθρώπων και όλων των θεών. Η αγαπημένη θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Που παρόλο που οι άνθρωποι ήθελαν τη γνώμη της, εκείνη δεν ήθελε καθόλου τη βία και τον πόλεμο. Γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή είχε μία διαμάχη με τον Ποσειδώνα. Αυτός ο κύριος ο Ποσειδώνας ήταν ένας θεός της μεγάλης θάλασσας. Και ήταν μια διαμάχη μεγάλη. Ποιος θα γίνει, όπως είπαμε στην αρχή, ο προστάτης της Αθήνας. Ο Ποσειδώνας είναι κάτω στο βυθό και αγκίναρθει. Ήταν λοιπόν μια τέτοια διαμάχη. Ποιος από τους δυο θα γίνει ο προστάτης της Αθήνας. Είπαμε λοιπόν ότι τα δώρα δόθηκαν. Εκείνος πρόσφερε θαλασσινό νερό και εκείνη το ιερό κλαδί ελιάς. Γι' αυτό λοιπόν και προς τιμή της Αθηνάς έγιναν αυτές οι φοβερές γιορτές που λέγονται Παναθήνεα. Αυτές λοιπόν οι φοβερές γιορτές οργανώνονταν από όλη την πόλη. Μπροστά προχωρούσαν οι ιερείς, πίσω ήταν οι οπλίτες και οι πολεμιστές, αλλά και οι κοπέλες που ήφαιναν αυτό το τεράστιο υφαντό, που φυσικά σήμαινε ότι το κάνουνε προς τιμή της Αθηνάς. Αυτή λοιπόν η ποπή πήγαινε γύρω-γύρω από την πόλη, πήγαινε από το Παρθενώνα, γύρω-γύρω από το κέντρο και έφευγε. Και όλοι οι πολίτες χόρευαν. Thank you.
αρχιτέκτονες το σεβόντουσαν, γιατί ήταν ο καλύτερος. Αυτός λοιπόν ήταν υπεύθυνος και για όλα τα γάλματα, για όλα τα γάλματα, αυτά που τώρα έχουμε και θαυμάζουμε σε όλα τα μουσεία της Ελλάδας. Αγάλματα κάποιων θεών, αλλά και κάποιων αθλητών. Αυτά λοιπόν τα γάλματα που τα έχουμε ακόμα και σήμερα και τα βλέπουμε, σε αυτή λοιπόν την πόλη η μόνη προστάτηδα ήταν η Αθηνά. Υπήρχε όμως μια γυναίκα η οποία έλεγε ότι είναι καλύτερη από την Αθηνά και αυτή ήταν η γυναίκα Αράχνη. Έγινε λοιπόν διαγωνισμός στο υφαντό, ποια θα κάνει το καλύτερο υφαντό. Η Αθηνά εικόνισε τη διαμάχη της με αυτό τον εξαίρετο, μα εξαίρετο μεγάλο θεό, τον Ποσειδώνα. Ενώ η Αράχνη απεικόνισε όλους τους θεούς που τις κορόιδευε για τις ερωτικές περιπέτειες που συνέχεια ήθελαν να έχουν. Τότε λοιπόν η Αθηνά πήγε και έσκισε το υφαντό της γυναίκας Αράχνης. Και αυτή έτρεξε να φύγει από την τροπή της. Κόντεψε να πεθάνει. Τόσο πολύ που κόντεψε να πεθάνει, η Αθηνά η καημένη τη λυπήθηκε. Τη λυπήθηκε τόσο πολύ που της χάρισε τη ζωή. Αλλά δεν την άφησε να είναι έτσι ακριβώς. Τη μεταμόρφωσε σε ένα ζωήφιο που ξέρουμε όλοι σήμερα. Που έχει 8 πόδια και που πλέκει πολύ όμορφους ιστούς, αλλά καθόλου όμορφους για μας. Τη μεταμόρφωσε λοιπόν σε αράχνη. Από τότε λοιπόν οι απόγονοι της Αράχνης υπάρχουν σε κάθε σπίτι κρυμμένοι και σε κάθε γενιά και έχουν να μας θυμίζουν ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Σε αυτή την όμορφη πόλη της Αθήνας. Γι' αυτό λοιπόν και τραγουδάμε μόνο και μόνο για αυτή την πόλη. Και γι' αυτό θα σας πούμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για αυτή την πόλη, μια και είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί. Από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νικό Κάτσο, το γνωστό μας τραγούδι. Μας πραπουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω στο περιβόλι του ουρανού θα πω για να διαλέξω τα φλιμιρθιά για να ραντώ στεφάνι να σου πλέξω. Θα μαζί Αθήνα, Αθήνα. Χαρά της γη, χαρά της γη, της αυγή και της αυγή. Μικρό γαλάζιο κρίνο. Κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου θα μείνω. Αθήνα, Αθήνα. Χαρά της γης, της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο. Κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου θα μείνω. Πρώτη ομάδα κεράκια! Πρώτη
Πρώτη εβδομάδα στην Αθήνα με την Αθηνά πλησιάζει στο τέλος της. Η εκπρόσωπος και υπεύθυνη της εταιρείας παραγωγής Γκρούπο Τζεμέλο του εκπαιδευτικού προγράμματος Καλοκαιρινό Ξύπνημα, η κυρία Εύη Χατζημιχαήλ, παίρνει τη θέση της στη σκηνή με απότερο σκοπό τη βράβευση των παιδιών μέσω της απονομής βραβείων συμμετοχής στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσους συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του σκοπού της πρώτης εβδομάδας με επιτυχία. Σε όλη την εβδομάδα μου άρεσε που φτιάξαμε σακούλια, που γνώρισα καινούργιους φίλους και που είδαμε βιντεάκια. Αυτή την εβδομάδα τα πέρασα φανταστικά, έκανα καινούργιους φίλους και έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα. Και αυτή την εβδομάδα πέρασα πολύ ωραία, γιατί ήρθε η Κλέια Πανταζή, φτιάξαμε σαπουνάκια. Πιο πολύ μου άρεσε από αυτή την εβδομάδα που κάναμε τις θεατρικές παραστάσεις, που φτιάξαμε σαπούνια, που παρακολουθήσαμε για να φτιάξουμε σαπούνια. Και που φτιάξαμε τον χάρτινο Παρθενώνα. Σε αυτή την εβδομάδα που πέρασα, μ' άρεσαν όλα. Που έκανα καινούριους φίλους, που φτιάξαμε τον Παρθενώνα, που βγάλαμε ένα άγαλμα από μια πέτρα. Όλα μ' άρεσαν. Πώς να σου το πω. Ότι μου άρεσε να κάνω θεατρικά, να ζωγραφίζουμε την Αθήνα και να παίζουμε παιχνίδια. Αυτά. Εβδομάδα μου άρεσε που ήρθε η Κλέια Πανταζή και μας έδειξε τα όργανα της και ο κύριος Ερωτόκριτος που κάναμε τα μοντέλα, αυτός που τους δίνουνε. Γνώρισα καινούριους φίλους και είναι πάρα πολύ. Και μου αρέσει που φτιάξαμε σαπουνάκι, που σκαλίσαμε την πέτρα για να βρούμε το δισκοβόλο και που φτιάξαμε το στεφάνι. Μου άρεσε η κυρία Έλλη και μου άρεσε και να ζωγραφίζω και να κάνω μύθους και ιστορίες και να έρχονται κυρίες που μας φτιάχνουν ωραία πράγματα και να μας μαθαίνουν. Μου άρεσε που φτιάξαμε τον Παρθενώνα και το άγαλμα που βρήκαμε. Μου άρεσε πολλές δραστηριότητες που κάναμε και ζωγραφίζαμε έτσι και κάναμε πράγματα πολλά. Μου άρεσε που ζωγραφίζαμε, που παίζαμε και που βλέπαμε ταινίες. Φίλους, μου άρεσαν που κάναμε τους καφές, μου άρεσε που παίζαμε παιχνίδια, μου άρεσε που κάναμε παζλ, μου άρεσαν όλοι οι καθηγητές. Από αυτή τη μέρα εβδομάδα μου άρεσε που κάναμε υπέροχες δραστηριότητες και κάναμε τα αγάλματα που τα επαγγέλματα της αρχαίας Αθήνας και μιλήσαμε για τη μάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς και μάθαμε νοηματική. Το μύρωμα
την Ακρόπολη, όταν κάναμε την νοηματική μαζί με την κυρία Έλλη και την κυρία Μάρα. Σε αυτή την εβδομάδα μου άρεσε η Ακρόπολη που φτιάξαμε και πώς έκανα για να δει καινούργιους φίλους. Μου άρεσε τα σαπούνια που φτιάξαμε. Μου άρεσε η ζωγραφική. Μου άρεσε το τραγούδι που είχαμε κάνει. Μου άρεσε όταν φτιάξαμε τα 3D puzzle και όταν βγάλαμε τον δισκοβόλο. Μου άρεσε τα παιχνίδια γνωριμίας, επειδή γνώριζα έτσι καινούριους φίλους. Ότι ψάξαμε μέσα στο χώμα να βρούμε τους δισκοβόλους και μου άρεσε και πολύ που κάναμε τα σαπούνια. Μ' άρεσε που φτιάξαμε τα καρτελάκια μας και μου και επίσης έμαθα για πολλά πράγματα για την Αθήνα που δεν ήξερα και με βοήθησε πολύ. Μ' άρεσε που φτιάξαμε στεφάνια από ελιά και τα βάψαμε χρυσά και τα στολίσαμε με κορδέλες. Και έκανα και δύο καινούργιους φίλους.